Είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί, είμαστε πρόθυμοι να δείξουμε στην πιο νέα γενιά και αυτή η μεταφορά της γνώσης πρέπει να γίνει. Τώρα, το βασικό μας μότο στο πρόμο που είχαμε κάνει, αυτό το βίντεο που έχει, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες views έχει, τελείωνε με μία φράση. Ψήσου και έλα. Ψήσου και έλα, λοιπόν. Και το ερώτημά μου θέλω να καταλάβω πόσο ψηθήκατε για να έρθετε. Θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα ποιοι από εσάς εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα. Δηλαδή δεν έχουν άνθρωπο, δεν σπουδάζουν σε ναυτική ακαδημία ή δεν κάνουν ναυτιλιακές σπουδές και δεν έχουν κανένα στην οικογένειά τους ο οποίος να έχει σχέση με τη θάλασσα. Θα ήθελα να σηκώσω τα χέρια σας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που ψηθήκατε και ήρθατε. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Πιστεύω ότι την προηγούμενη φορά είχαμε ακόμη λιγότερους, έτσι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν αρχίσω τις ερωτήσεις, έχουμε ένα panel discussion. Θέλω να ανοίξω τις ερωτήσεις στο κοινό. Υπάρχει κάποιος από εσάς που θέλει να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση στο panel? Θα ήθελα να αφήσουμε λίγο τα παιδιά, μήπως. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι το panel? Να σχολιάσει, ίσως. Ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Παπαδόπουλος Θεόφιλος. Είμαι απόφοιτος Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και τελειόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Πειραιά. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θεμέλαρο για την ναυτική εκπαίδευση σήμερα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται το ότι δεν μπορούν οι απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με βάση το πτυχίο τους να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν και υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως το πρόσφατο μεταπτυχιακό του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Πανεπιστημίου του Πειραιά, του Πανεπιστημίου Αιγαίου? Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι μέσα στα πλαίσια της κουφέντας της οποίας άνοιξα όταν ήρθα. Θα σας απαντήσω και μετά μετέψτε να πω και δύο λόγια πάνω σε αυτό, κύριε Βελόγκα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, έτσι στο σημερινό στάτους που έχουν οι σχολές, οι σχολές είναι ενταγμένες στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, όχι ανωτάτη. Πολύ λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί έχω κάνει τρομερές προσπάθειες για να ενταχθούν στην ανωτάτη βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά χρειάζονται κάποιες σοβαρές προϋποθέσεις για να γίνουν αυτές, για να γίνει αυτό. Επίσης, με λύπη να πω ότι είναι ο μοναδικός φορέας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάποτε ήταν και τα ΚΤΕ και κάποιες άλλες σχολές. Όλοι έχουν μεταπηδήσει στην ανώτατη βαθμίδα. Αυτός είναι ο μόνος ο λόγος ο οποίος δεν μπορούν για τυπικούς λόγους, έτσι, για τυπικούς λόγους, τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, τα δικά μας, να δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ οι οποίοι είναι απόφοιτοι των ακαδημιών. Okay. Υπάρχει κάτι. Να συμπληρώσω λιγάκι. Ναι. Γιατί θέλω να εκφράσω μια διαφωνία με τον κύριο Μπουγιούκα με αυτό που είπε προηγουμένως ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης και ότι η ναυτική μας δεν είναι για πολυτεχνία κτλ. Εγώ, όπως είπα προηγουμένως, είμαι πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, από το 1992. Η ναυτική μας είναι και για πολυτεχνία, είναι και για πανεπιστήμια και για πολλά πράγματα περισσότερα. Έχει περάσει η εποχή που τα πλοία πηγαίνανε με τους πρακτικούς πλοιάρχους. Τα πλοία έχουν τρομερές απαιτήσεις και γνώσεων και επιπέδου και σωστού προσανατολισμού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του το πλοίο πρέπει να είναι τουλάχιστον μάνατζερ, εκτός από ναυτίλος. Είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο αξία έχει ένα πλοίο και πόσο αξία έχει ένα φορτίο. Και τα έχει στα χέρια του ένας άνθρωπος. Μπορεί να κάνει 200 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί να έχει φορτίο που κάνει 200 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή όλα μαζί να φτάνουν κοντά το μισό δις. Και τα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη γυναική ευθύνη και για να συμπληρώσω, τα έχει και ο αρχιποπλοίαρχος την ώρα της βάρδιας του. Ο ανθυποπλοίαρχος που μόλις έχει αποφοιτήσει από την Ακαδημία ή από το οπουδήποτε. Το Πολυτεχνείο θα ήταν πολύ καλό να έχει αποφοιτήσει ένας άνθρωπος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια με το Πολυτεχνείο, με το Μετσόβιο, να εντάξουμε ένα τμήμα ναυτικής εκπαίδευσης πριν από πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Όχι γιατί δεν θέλαμε, υπήρχαν άλλοι λόγοι. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Δεμέλα, γιατί. Μισό λεπτό να πω κάτι. Επειδή λοιπόν θέλω να αφήσετε να κάνω τον συντονισμό. Θέλω να ρωτήσω, να απευθύνω πάλι το ερώτημα στο κοινό. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει, θα επανέλθουμε στο θέμα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει ή να σχολιάσει κάτι σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στο πάνελ? Έχουμε, ναι, ερώτηση. Ναι. Ένα μικρόφωνο μόνο. Ονομάζομαι Γιάννης Φαράκλας. Ήρθα με ordeal overnight από το Λονδίνο. Έχασα το πρωί. Γιατί με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η ναυτική εκπαίδευση.
Είμαι χαρούμενος που έχετε ένα συμπατριώτη μου, τον κύριο Μπουγιού Καπάνου, και εγώ είμαι Χιώτης και παιδί καπετάνιου. Η μεγάλη μου διαφωνία με όλους είναι ότι δεν έχουμε κατορθώσει με τις αγκυλώσεις τις πολιτικές να έχουμε ένα εκπαιδευτικό πλοίο. Προσωμιωτές και αυτά όλα τα ακούω βερεσέ. Μη μου λέτε τίποτα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Είχα την τύχη και την ατυχία να με καλέσει, το λέω ευθέως, που είναι στα ίσια, η αντίπαλή μου, το ΠΑΣΟΚ, στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Και εκεί πλέον χάρηκα πολύ που είδα το έσχος της πατρίδος μας και εκεί μπόρεσα να καταλάβω γιατί δεν πάει μπροστά η Ελλάδα στην ναυτιλία. Ήταν φοβερό αυτό το οποίο συνάντησα. Και εγώ ασχολούμαι με την ναυτική εκπαίδευση από τα 26 μου χρόνια που με κάλεσαν στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών ο Σπύρος Μαρκοζάνης. Από εκεί ξεκίνησα, γιατί με ενδιέφερε, ήμουν στα 26 μου χρόνια διευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας με 2 και μετά με 4 βαπτά. Είχα όμως περάσει από το γυαλό. Το ερώτημα, κύριε Φαράκλα. Το θέμα μου είναι ότι πρέπει να κατορθώσει το Υπουργείο και οι υπόλοιποι να πείσετε την το κάστοτε γκοβέρνο, να το πούμε έτσι, να κάνουν βαπόρι. Για ρωτήστε εμένα που είμαι στο Λονδίνο και έχετε ο Ιαπωνέζος, ο ηττημένος του πολέμου, που τον στηρίξαμε, που χτίσαμε βαπόρια και έχετε κάθε διετία με το εκπαιδευτικό, με 250 άντρες και 50 Ιαπωνέζες, εντάξει, και έχετε απάνω στο Λονδίνο. Εγώ πώς θα προσλάβω στο γραφείο μου που έχω περάσει την αυλομεσίτη, με ξέρετε άλλωστε. Άμα του πεις πόσο κυβίζει αυτός ο χώρος, για να δούμε, ξέρει να περπατήσει το βαπόρι απάνω. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Βεβαίως. Να λοιπόν, πω κάτι όμως. Αυτό να, είναι να πολύ κάτι σημαντικό το συνέδριο που κάνετε. Ωραία. Να ξυπνήσουν τα παιδιά. Καλώς να ξεσηκωθούν. Βεβαίως. Και γιατί συμφωνώ με τον κύριο Μπουγιούκα ότι είναι το ανώτερο. Το πιο σημαντικό ρήμα σήμερα είναι το ρήμα πλέω. I float. Εκεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει παράκλα. Και το καταλαβαίνετε εδώ. Να με αφήσετε να συντονίσω. Εντάξει. Θέλω να μου απαντήσετε. Δεν πρέπει να έχει αυτή η χώρα ένα εκπαιδευτικό καράβι. Δεν πρόκειται να βρεθεί κανείς να σας πει όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται να βρεθεί κανείς. Ας το προσπαθήσουμε γιατί πρέπει να μονιάσουμε, να μονοήσουμε. Σωστά. Το ερώτημα θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί στο πώς θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ένα εκπαιδευτικό πλοίο. Όμως, για την οικονομία του χρόνου. Να πω, η ελληνική ναυτιλία έχει μεγαλουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχει εκπαιδευτικό πλοίο. Κάνοντας ουσιαστικά εκπαιδευτικά πλοία όλα τα πλοία όλων των εταιριών. Στο Liberty, το οποίο είναι ναυτικό μουσείο, να σας καλέσω να επισκεφτείτε το Liberty. Είναι ένα από τα πλοία πάνω στα οποία χτίστηκε η ελληνική ναυτιλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι εδώ στον Πειραιά, να το επισκεφτείτε, είναι δωρεάν. Δεν κοστίζει κάτι. Να πάτε να δείτε. Σε αυτό το πλοίο ζούσαν 30 και 40 άτομα. Όταν πάτε και το επισκεφτείτε και πείτε πού διάολο ζούσαν 40 άτομα εδώ πέρα, γινόταν για αυτούς ακριβώς τους λόγους, έτσι, προκειμένου να μάθουν και να πάνε παρακάτω. Απλά το για να κάνεις καλό mentoring γίνεται μόνο πάνω στο βαπόρι. Βεβαίως. Μην το τρελάζουμε το πράγμα. Καμιά αντίρρηση, ναι. Ναι. Θέλω να πω κάτι, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Να πω κάτι πρώτα, ο κύριος Θεμέλαρος δεν κατάλαβε αυτό που είπα. Ξαναλέω, και σαν BCA, το λέμε και εγώ προσωπικά, μετά από 3 πτυχία, ένα πτυχίο, 2 μεταπτυχιακά και πλέον το τελείωμα της σχολής πλοιάρχων σαν 4ο πτυχίο, ξαναλέω το εξής. Το Πολυτεχνείο θα βγάλει τον ναυπηγό και τον εξαιρετικό επιστήμονα. Η σχολή πλοιάρχων, για την οποία σαν BCA λέμε αναβάθμιση της δημόσιας ακαδημίας εμπορικού ναυτικού και της ένας σχολής πλοιάρχων και της 5 μηχανικών, όχι η πηξίδα, η τζάιρο που είχε όταν ήταν ο πατέρας μου το 78 στην Ακαδημία, έτσι, και όχι το τότε Παλινόριο, αλλά η τώρα αζημουθιακή διόπτρα, αλλά και ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να γίνουν όμως επισήμως όπως είναι σε όλο τον κόσμο, όχι οι μη εμές, ποτέ, στον BCA δεν το πιστεύουμε αυτό, καθαρές ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Και διαχωρίζω ξανά, όχι απλά δεν θεωρώ, γιατί είμαι ο ίδιος αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού μετά από άλλα 3 πτυχία onshore, κατώτερο. Καταρχήν είναι ξεπερασμένο ότι ο πλοίαρχος γενικότερα είναι manager, ιστορικά ξεπερασμένο πριν 10 χρόνια. Ο πλοίαρχος πρώτα απ' όλα είναι logistician. Το Πολυτεχνείο βγάζει τρομερούς επιστήμονες. Οι σχολές πλοιάρχων που πρέπει στην Ελλάδα να αναβαθμιστούν και σαν BCE το φωνάζουμε, θέλουμε αναβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση και όχι οι μη εμές, αλλά αμιγώς ελληνικές με ελληνική ναυτοσύνη, ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, θα βγάλουν καπεταναίους. Άλλο οι προφεσόροι, άλλο οι καπεταναίοι. Λοιπόν,
Να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μας, διότι νομίζω θα εκτροχιαστεί η συζήτησή μας με πράγματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν όσο και να σου φαίνεται περίεργο. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους από κάτω οι οποίοι δεν έχουν. Εμείς μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας, ναι, αλλά οι άλλοι και πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια, ναι, αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Θέλω να σας φέρω λίγο να προσαρμοστούμε σε αυτά που το κοινό μας. Όχι, το κοινό μας δεν ενδιαφέρεται να μάθει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογική. Τα τελευταία 10 χρόνια, πώς έχει αναβαθμιστεί το αντικείμενο των αθλιακών σπουδών και πώς ενδεχομένως ο καθένας από εσάς από το δικό του το οπτικό πεδίο βλέπει να απορροφώνται οι απόφοιτοι σας από την αγορά εργασίας και τι θέματα ακούτε από την αγορά εργασίας προκειμένου να ενημερώσετε αυτό το ναυτικό, εν πάση περιπτώσει, ναυτιλιακό κομμάτι των σπουδών, προκειμένου να δει λίγο και ο κόσμος από κάτω τι γίνεται, έτσι. Το ερώτημά μου είναι, πώς έχει αλλάξει το αντικείμενο στα 10 χρόνια, τι ακούτε από τους αποφύτους σας, τι ακούτε από την αγορά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την κυρία Χριστάτου. Το κάτω. Να σας χαιρετήσω κι εγώ λοιπόν με τη σειρά μου. Θα ένιωθα λίγο ρηγμένη χρονικά, αλλά δεν νιώθω, γιατί όλα όσα θα ήθελα να πω με έχουν καλύψει. Πραγματικά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πόσο πολύ χαίρομαι που βλέπω πάρα πολλές γυναίκες στο ακροατήριο, γιατί είναι ένας κλάδος ανδροκρατούμενος, θα έλεγα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να μπουν στον χώρο και δεν εννοώ μόνο στη στεριά, αλλά και σε ακαδημίες εμπορικού ναυτικού και να ξεκινήσουν μια καριέρα στη θάλασσα. Στις ερωτήσεις μας τώρα. Πόσο έχει αλλάξει η ναυτιλία? Πάρα πολύ έχει αλλάξει. Και εγώ προέρχομαι από ναυτική οικογένεια. Ο πατέρας μου πλοίαρχος 20 χρόνια στη θάλασσα, αλλά τόσα στη στεριά. Ήταν με έναν εξάντα, μου έχει πει, κοιτούσε τον ήλιο και τα αστέρια και προσπαθούσε να βρει το στίγμα στο χάρτη. Και αν δεν είχε και συννεφιά, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Τώρα βέβαια αυτά δεν υπάρχουν. Όλα γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα. Και εδώ έρχεται και η εκπαίδευση που καλείται να καλύψει όλη αυτή την εξέλιξη που παρατηρείται. Νομίζω ρωτήσατε και πού... Πώς έχει αλλάξει το αντικείμενο του σπουδών σας τα τελευταία 10 χρόνια, τι ακούτε από τους αποφύτους σας, τι ακούτε από την αγορά. Λοιπόν, από τη θέση μου ως εκπαιδεύτρια του e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχικώς να πούμε ότι είναι προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεπώς τα επιλέγουν όχι μόνο φοιτητές, αλλά και επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή έχουμε πλοιάρχους, έχουμε μηχανικούς, έχουμε εργαζόμενους σε ναυτιλιακές εταιρείες, δηλαδή άτομα που είναι μέσα στον χώρο της ναυτιλίας. Διαρκώς, για να επιλέγουν βεβαίως την επιμόρφωσή τους, βλέπουμε ότι την ανάγκη τους να επιμορφώνονται, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πραγματικά η ναυτιλία αλλάζει. Η ναυτιλία είναι ένας εξελισσόμενος κλάδος, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Θεσπίζονται διαρκώς καινούργιες συμβάσεις, κώδικες και πρέπει διαρκώς να ενημερώνεστε και να ανανεώνετε τις γνώσεις σας. Δεν μπορώ να απαντήσω στο κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι μας βρίσκουν εργασία, διότι, όπως σας είπα, ήδη είναι μέσα στο χώρο. Βεβαίως, έχουμε και φοιτητές που θέλουν, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, έχοντας ένα πτυχίο, να έχουν και επιπλέον μόρφωση, επιπλέον εκπαίδευση, αν θέλετε. Και, βέβαια, και ένα βιογραφικό, πιο δυνατό, μετράει και αυτό. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να εστιάσετε στο βιογραφικό. Ο στόχος σας δεν είναι το βιογραφικό, πρέπει να είναι γνώσεις. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Δεν είναι και άσχημο ένα βιογραφικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Το να πεις, έχω ταξιδέψει τόσα χρόνια, έχω δύο πτυχία και έχω κάνει και κάποιες, σαν καριέρα, έχω δουλέψει σε μία-δύο-τρεις εταιρείες, προφανώς και είναι βιογραφικό.
Φαντάζομαι εννοείται δεν είναι βιογραφικό με την έννοια να γράψω ωραίο το βιογραφικό κτλ. Δεν μας, να μην μας ενδιαφέρει το να γράψουν. Τους εκπαιδευόμενους μας, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να γράψουν η Λέρνη και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τους ενδιαφέρουν αυτές οι γνώσεις αυτές καθ' αυτές. Και το βλέπω αυτό από το ενδιαφέρον που δείχνουν, από τις ερωτήσεις που θέτουν στην πλατφόρμα τη διαδικτυακή. Έχουν αντιληφθεί ότι το κεφάλαιο, και αυτό να καταλάβετε κι εσείς, ότι το κεφάλαιο το δικό σας είναι η γνώση σας. Οι γνώσεις, η προσωπικότητα. Και αν θέλετε, και ένα κουταλάκι τύχη είναι η συνταγή. Τώρα, για την τύχη δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Την προσωπικότητά σας την έχετε και να την αναδείξετε. Τις γνώσεις σας όσο μπορείτε να τις εμπλουτίζετε. Και αν μπορέσετε να παντρέψετε θεωρία με πράξη, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ατού. Και όταν λέω πράξη, δεν εννοώ μόνο στο πλοίο, που είναι το σημαντικότερο, το έχουν καλύψει οι προηγούμενοι ομιλητές μας, αλλά και πρακτική σε εταιρείες. Η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν είναι μόνο ναυτιλιακές εταιρείες. Μπορεί να είσαστε δικηγόροι και να θέλετε να στελεχώσετε το νομικό τμήμα ναυτιλιακών εταιρεών ή οικονομολόγοι. Υπάρχουν ενιογνώμονες, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες στις οποίες μπορείτε να εργαστείτε. Δεν είναι μονόδρομος. Μην απογοητεύεστε δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι. Βέβαια δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Αλίμονο. Όποιος πει ότι είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα θα σας έχει. Αποκρύψει την αλήθεια. Είναι δύσκολα. Αλλά okay. Να μην απογοητεύεστε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιδάλης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς έχει αλλάξει η ναυτιλία, Άρδιν. Πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ το πώς έχει αλλάξει. Με ενδιαφέρει προφανώς το πώς έχει αλλάξει. Κυρίως η εστία σας πρέπει να είναι στο πώς έχει αλλάξει το δικό σας αντικείμενο σπουδών. Έχετε κάνει ένα άνοιγμα τα τελευταία χρόνια με την Ναυτική Ακαδημία της Warsaw. Ναι. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό ίδρυμα που χαίρει παγκόσμια εκτιμήσεω. Το ερώτημά μου είναι πώς έχει αλλάξει το curriculum σπουδών που παρέχεται στον ναυτιλιακό χώρο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Μπελόκα. Θα ερχόμουν σε αυτό. Απλώς ήθελα μια πολύ, πολύ σύντομη εισαγωγή. Γιατί έχει αλλάξει η ναυτιλία, γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος όλος. Και γιατί ο κόσμος όλος, κατά την άποψή μου, κινείται αυτή τη στιγμή πάνω σε δύο τροχές. Κινείται στην τροχιά της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν λέμε ασφάλεια, εννοώ και safety και security. Απλώς εδώ αποδίδεται σαν ασφάλεια συνολικά. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή. Η ναυτιλία, αφού κινείται πάνω σε αυτές τις δύο παραμέτρους, τις παγκόσμιες τροχές κατεύθυνσης και ανάπτυξης, δεν μπορεί διαφορετικά έτσι, να αναπτυχθεί, δεν μπορεί διαφορετικά να δει το δρόμο της, χωρίς αντίστοιχη ανταπόκριση και προσαρμογή πάνω και στο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι διπλό. Πρώτον, προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο πάνω στις νέες εξελίξεις. Ένα είναι αυτό. Οι νέες εξελίξεις σαφώς δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουν το βασικό, το conventional σύστημα εκπαίδευσης. Δηλαδή, ο καπετάνιος δεν θα πάει σε ένα κομπιούτερ μπροστά να μάθει την ναυτιλία. Έτσι. Θα πάει προηγουμένως και θα μάθει την παραδοσιακή ναυτιλία. Από εκεί θα ξεκινήσει και θα φτάσει στο κομπιούτερ. Θα φτάσει στο έκθις, θα φτάσει οπουδήποτε άλλο. Άρα, λοιπόν, είναι μια ολοένα και μεγαλύτερη διαρκής προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις, στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις, στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις. Γιατί και τα δύο τα πράγματα αυτά τρέχουν ταυτόχρονα. Το ποιο οδηγεί το άλλο είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν η τεχνολογία οδηγεί την νομοθεσία ή αν η νομοθεσία οδηγεί την τεχνολογία. Είναι πια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ενδεχομένως να βγούμε και σε νομίζω μια. Νομίζω έχει απαντηθεί αυτό. Στην ναυτιλία τουλάχιστον η νομοθεσία οδηγεί την τεχνολογία. Εγώ θα σας πω. Δυστυχώς, βέβαια. Έτσι. Δυστυχώς. Εγώ θα σας πω ότι η νομική επιστήμη γενικώς είναι μια παρεπόμενη επιστήμη. Έπεται των εξελίξεων στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν προλαμβάνει τις εξελίξεις. Είχατε με τα ατυχήματα του Έργα και του Πρεστής για να έρθει το double skin και το double hull. Έτσι. Και να έρθει η νομοθεσία μετά και να καλύψει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Άρα λοιπόν έχουμε προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Προσαρμογή χωρίς να χάνουμε την αξία της ναυτιλίας και την παραδοσιακή παράδοση της, την παραδοσιακή εκπαίδευση της ναυτιλίας σε κάθε περίπτωση. Αυτό που ακούμε, αυτό που δίνουμε λοιπόν στους δοκίμους μας είναι αυτό. Αυτό που ακούμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα από φύτους, αλλά από αυτό που ακούμε ήδη από τους δοκίμους, είναι ότι έχουν μία ολοένα και μεγαλύτερη επιθυμία να μάθουν για αυτά που διαβάζουν και ακούν μέσα από αυτά τα φόρα και μέσα από το ίντερνετ και όλα αυτά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό είναι που τους το παρέχουμε σε μία ad hoc βάση, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τους το παρέξουμε και σαν curriculum εκπαίδευσης.
Και ταυτόχρονα είναι αυτό το οποίο μας δίνει και τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στις ναυτιλιακές εταιρείες, να απευθυνθούμε στην ναυτιλιακή αγορά και να δείξουμε την ποιότητα των σπουδών. Μιλάω τώρα για το Μητροπολιτικό Κολέγιο και από εκεί πέρα να είμαστε ανοιχτοί στη δική τους επιλογή για να κάνουν και οι ίδιοι τις όποιες. Ωραία. Ο κύριος Μπουγιούκας. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για το κομμάτι του BCA στο επίπεδο των ναυτιλιακών σπουδών, γιατί είμαι ξεκάθαρος ότι μέχρι να είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το νομοθετικό και ρυθμιστικό, το BCA δεν πιστεύει σε μειχτές καταστάσεις, πιστεύουμε σε αμιγώς ελληνικές ακαδημίες. Τώρα για το κομμάτι του shipping management, επειδή είμαστε στην αγορά οι πρωτοπόροι από το 1971, κάθε δύο χρόνια κάνουμε αναθεώρηση στο πρόγραμμα σπουδών. Και πώς γίνεται αναθεώρηση? Η αναθεώρηση γίνεται από τους ανθρώπους της αγοράς. Αυτή δίνει το κέλευσμα, η αγορά. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε ένα board από εκλεκτά μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίοι πολύ απλά μας δείχνουν το δρόμο. Και πάνω σε αυτό γίνονται update τα προγράμματά μας κάθε δύο χρόνια και απαραίτητος από το Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ, που συνεργαζόμαστε ολοκληρωτικά κάθε πενταετία. Τώρα για το υπόλοιπο κομμάτι, επειδή κάναμε ένα ship to ship και συμπλέουμε, όντως έχουν αλλάξει πολλά στις γέφυρες στα βαπόρια τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά αλίμονο αν ο νέος δόκιμος κολλήσει μπρος το έγκτης ή κατεβάζει προχειρο GPS στο κινητό του και δεν πιάσει τα χέρια του κομπάσο και δει παράλληλο. Αλίμονο. Τα βαπόρια οφείλουμε να τα πάμε και χωρίς GPS, γιατί μας άλλαξαν οι Αμερικάνοι επειδή κάνουν κάποια άσκηση παραμέτρους και θα βρεθούμε 50 μίλια πιο έξω από την πορεία μας, οφείλουμε να τα πάμε ακόμα και χωρίς ραντάρ. Τα ηλεκτρονικά μέσα, εν συγκρίση με τους παλιούς, σαφώς μας βοηθούν, αλλά είμαστε καπεταναίοι και οφείλουμε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να διαφυλάξουμε ασφάλεια πληρώματος, πλοίου και περιβάλλοντος. Άρα ξεκινάμε από κομπάσο και διπαράλληλο. Ο κύριος Μέλαρος. Ωραία. Καταρχήν, πριν τοποθετηθώ σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σχεδόν σε όλα συμφωνώ εκτός από ένα, επειδή νιώθω λίγο περίεργα, επειδή σεβάστηκα την άποψή σας να μην κάνουμε marketing και παρουσίαση των φορέων στο πίσω εκπροσωπούμε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το New York College, το οποίο New York College αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόγραμμα συνεργασίας με το Πολυτεχνείο της Βάρνας και με το Πολυτεχνείο του Greenwich, στα ναυτιλιακά, το Πανεπιστήμιο του Greenwich. Και θα ήθελα να τονίσω για ποιο λόγο στήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί τουλάχιστον από μένα κρίθηκε απαραίτητη αυτή η συνέχεια. Εγώ επιμένω και το ξαναλέω και επιμένω, κύριε Μπουγιούκα, ότι τα logistics γίνονται και με ένα πρόγραμμα, με ένα software. Η ναυτοσύνη όμως και το να πηγαίνει κάποιος στο βαπόρι πρέπει να είναι στη γέφυρα και να είναι παρόν και να ξέρει πώς να το πάει και να ξέρει και πώς να χειριστεί τα ναυτιλιακά όργανα τα οποία τον βοηθούν, δεν τον πηγαίνουν. Επίσης, ήθελα να τονίσω, γιατί συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Μπουγιούκα, αυτό που είπε για το διπαράλληλο και το κουμπάσο, ότι είναι υποχρεωτική εκπαίδευση στην Αμερική η χρήση του 60. Όλοι ξέρουμε για το cyber security, όλοι ξέρουμε τι ζημιά μπορεί να μας κάνει. Υποχρεωτική εκπαίδευση στη χρήση του 60. Και σιγά σιγά παίρνει και στις σχολές μας. Μάλλον στις σχολές μας δεν βγήκε ποτέ. Εδώ μιλάμε για παράδοση πλέον, καθαρά ναυτική παράδοση. Στις σχολές μας δεν μπήκε ποτέ. Αλλά από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και ασχολούνται με το χώρο και την ναυτική εκπαίδευση, το έχουν επαναφέρει κανονικά. Και φέραμε και παράλληλο και το κουμπάσο και όλα τα όργανα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις με το χέρι σου και φυσικά και τα μάτια σου για να βλέπεις έξω και να μην κοιτάς μόνο την οθόνη, να κοιτάς και έξω για να δεις λίγο και ψυχή σου. Εδώ, στο θέμα μας όμως. Στο θέμα μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το απλά θέμα. Θέλω λιγάκι να. Επειδή για την οικονομία του χρόνου και πάλι δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι πώς έχει αλλάξει το αντικείμενο, το curriculum που παρέχεται σαν αθλητικές σπουδές, τι σας λένε οι αποφοιτοί σας, τι feedback έχετε από την αγορά. Αυτό είναι το θέμα μας και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι εμείς που έχουμε και πρόγραμμα σπουδών, ναυτικών σπουδών και ναυτιλιακών, οι περισσότεροι φοιτητές μας στο πρόγραμμα ναυτιλιακών σπουδών είναι άνθρωποι της θάλασσας. Είναι καπετάνοι οι οποίοι είναι στελέχη ναυτιλιακών εταιριών και έχουν την ανάγκη να μάθουν ακόμα περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για να σταθούν την επόμενη μέρα στο γραφείο, αλλά για να ανεβάσουν το δικό τους μορφωτικό επίπεδο και να μπορούν να πούνε και να είναι, ότι είναι πλήρης, επαγγελματικά πλήρης.
δεν είναι τυχαίο ότι στο New York College υπάρχει ένα τμήμα Marine Engineering Management. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι μηχανικοί εμπορικού ναυτικού και θέλουν να γίνουν managers. Managers μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του management είναι και τα logistics φυσικά και όλα τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος επαγγελματίας της ναυτιλίας. Αυτά ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω κάτι. Ωραία. Okay. Υπάρχει κάποιος από το κοινό το οποίο θέλει να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση στο πάνελ? Οποιουσδήποτε. Yes. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο. Ναι, ναι. Κάπου δίπλα αριστερά, δεξιά, έχει ένα μικρόφωνο. Μπροστά, μπροστά, μπροστά. Α, όχι, sorry, sorry. Βασιλεία, εκεί από πίσω. Μικρόφωνο. Α, οκ. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω, μετά το bachelor, τι, δηλαδή, είναι τόσο αναγκαίο κάποιος να κάνει ένα μεταπτυχιακό, χρειάζεται, και αν χρειάζεται, ποια είναι αυτά τα 2, 3, 4 που προτιμούνται, είναι στο εξωτερικό, είναι στην Ελλάδα, αυτό. Εάν αφήσω το πάνελ να κάνει αυτή την απάντηση, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσετε τον καθένα από τους 4 να λέει ότι πρέπει να κάνετε αυτό, το δικό μου, έτσι. Φαντάζομαι, φαντάζομαι είπα. Είπα φαντάζομαι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε rephrase την ερώτηση με κάποιο τρόπο. Είπα φαντάζομαι, έτσι. Εγώ έτσι θα έλεγα πάντως. Θα έλεγα πρέπει να κάνεις το δικό μου. Τουλάχιστον, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει το καθένα από τα μεταπτυχιακά που προσφέρονται? Θα ζητήσω από τους πανελίστες μας, briefly, 30 δευτερόλεπτα πρέπει να ασκήσετε την εγκράτεια που λέγαμε πριν. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον κύριο Μπουγιούκα. Εγκράτεια. 30 δευτερόλεπτα για την οικονομία του χρόνου. Σωστό. Θα έλεγα, ναι, το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό. Αλλά αν ένα παιδί θέλεις πραγματικά να εργαστεί, έστω από μια πρακτική, από το μηδέν, μη σκεπτόμενο τα χρήματα αρχικά, αλλά τη γνώση, η απάντησή μου είναι ότι θα μπορούσατε να το κάνετε και στο εγγύς μέλλον. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή οι συνθήκες είναι αρκετά δυνατού ανταγωνισμού, ειδικά στην εγχώρια αγορά, εκτός και αν φύγει το εξωτερικό για δουλειά, πράγμα που το απεύχομαι να χάσουμε κι άλλο ικανό εργατικό δυναμικό, κάποια στιγμή θα μπείτε κι εσείς στον πειρασμό, αν θέλετε, με οποιοδήποτε από τα ελληνικά αξιολογότατα ιδρύματα. Ωστόσο, αν αρχικά έχετε τη θέληση από φοιτήτρια να εργαστείτε και να μάθετε, γιατί πάνω απ' όλα είτε σε μια ναυτιλιακή είτε πάνω στο βαπόρι, πήγαμε για να μάθουμε. Αυτό θέλαμε. Δεν ξέραμε, όπως και αυτοί που μας μαθαίναν, δεν ξέρανε πριν. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει, κάποιοι όχι. Όλοι από το μηδέν αρχίσαμε. Θα έλεγα ότι αρχικά δείτε τις σπουδές σας. Το μετά θα έρθει. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, next. Το καταλάβατε γιατί έκλεισε το μικρόφωνο του. Εγώ δεν το κατάλαβα, έτσι. Λοιπόν, next. Η κυρία Ξτάτου. Εγώ σε καμία περίπτωση θα σας πω, επιλέξτε το ΤΑΔΕ πρόγραμμα ή το ΔΙΝΑ ή επιλέξτε κάτι δικό μας. Άλλωστε, εμείς δεν παρέχουμε μεταπτυχιακά προγράμματα, επιμορφωτικά προγράμματα παρέχουμε. Εγώ αυτό που θα σας πω θα είναι να επιλέξετε τη γνώση, πάνω απ' όλα. Επίσης, θα έλεγα μετά το πτυχίο να εργαστείτε. Αφού εργαστείτε και έχετε και μια πρακτική, λοιπόν, μάθηση, θα δείτε από εκεί. Μόνοι σας θα σας πρόξει πού θέλετε να πάτε και τι μεταπτυχιακό θέλετε να κάνετε ακριβώς. Nice. Αν εγώ γύριζα, αφήστε με να πω και αυτό, είναι σημαντικό νομίζω, γιατί αν είχατε κάνει και σε ένα άλλο πάνελ την ερώτηση, αν ήταν 18, τι συμβουλή θα δίνουν στον εαυτό τους. Ναι. Εγώ θα έμπαινα σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Γυναίκα, ναι, γυναίκα. Πολλές γυναίκες το είπαμε το κάνουν πλέον. Δεν λέω ότι θα ακολουθούσα μια καριέρα 20-30 χρόνια στη θάλασσα, αλλά θα είχα πάρει πάρα πολλά από τη ζωή στο πλοίο. Το είπανε πολλοί ομιλητές. Μην το αφήσετε να πέσει κάτω αυτό. Η πρακτική, η μάθηση από τη θεωρία είναι σημαντική, αλλά να την παντρέψετε όσο μπορείτε με την πράξη. Θα το βρείτε μπροστά σας. Θα είναι πολύ μεγάλο ατού αυτό. Κύριε Σταμελάρας. Με κάλυψε πλήρως η κυρία Χριστάτου και με πρόλαβε κιόλας. Μπορείτε να πάτε σε ναυτική ακαδημία. Δεν χρειάζεται να γίνετε καπετάνιος. Αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουμε τη γλώσσα του πλοίου, πώς λειτουργεί και πώς ζει ο κόσμος και πώς το operation που λένε, για να μπορείτε να μιλάτε την ίδια γλώσσα με τους ανθρώπους της θάλασσας όταν είσαστε στο γραφείο και θα τους δώσετε κάποιες κατευθύνσεις ή μπορεί να τους λύσετε και κάποια προβλήματα. Και αυτό είναι το μεγάλο κενό στην ναυτιλιακή αγορά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ένα πολύ καλοί καπετάνιοι, πολύ καλοί ναυτικοί, οι οποίοι έχουν άλλες ελλείψεις σε
θέματα management, επιστημονικό επίπεδο και οτιδήποτε. Αντίθετα, υπάρχουν πολύ καλοί managers, πολύ καλοί άνθρωποι που έχουν σπουδάσει οικονομικά και δεν ξέρουν το πλοίο και δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να λύσουν θέμα. Μια ναυτική ακαδημία, μια ναυτική σχολή και ένα χρόνο μπάρκο είναι υπεραρκετό και γίνεται κάποιος πλήρης στο θέμα το, αυτό που μιλάμε τώρα. Επαγγελματικά πλήρης. Κ. Βιδάλης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω απάντησα κλείνοντας την παρουσίασή μου, δηλαδή πρώτα θάλασσα. Από εκεί και πέρα, ο χώρος της ναυτιλίας είναι ένας χώρος και αυτός απόλυτης εξειδίκευσης. Επομένως, αφού πάρεις την εξειδίκευση της θάλασσας, πάρεις το mentoring της θάλασσας, πάρεις την ουσία, τη γνώση της θάλασσας, μετά μπορείς να δεις και τις επόμενες σπουδές σου, τις ακαδημαϊκές πλέον, τις αμυγός ακαδημαϊκές σπουδές, αλλά πλέον θα έχεις το βαρύ εφόδιο της εμπειρίας του χώρου, της πραγματικής εμπειρίας του χώρου. Άρα για μένα η συμβουλή μου είναι πρώτα θάλασσα και μετά όποιες ακαδημαϊκές σπουδές, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε εκείνους τους χώρους της ναυτιλίας, οι οποίοι παρουσιάζουν και ενδιαφέρον από πλευράς απορρόφησης ναυτιλιακής αγοράς. Δεν έχω κάνει κάτι, sorry. Δεν έχω κάνει κάτι. Καμιά φορά με κατηγορούν ορισμένοι ότι κάνω κάτι, δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους πανελίστες μας. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.